Καλησπέρα κύριε Κάγκαλη. Καλησπέρα. Είστε καλά? Στεναχωρημένος όχι. Υπερήφανος έφυγε. Υπερήφανος. Υπερήφανος, ναι. Για ποιο λόγο? Δεν είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι 10 φορές να παίξουμε τα Γιάννα, 10 φορές να κερδίσουμε. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Ναι. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Νιώσαμε όμορφα. Το πρώτο 35 λεπτό ήταν τα καλύτερα του Άρη. Ναι. Μαζί με την απόδοση που... Αλλά αυτοί που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, mm-hmm. γιατί το συζητούσαμε και στην Κερκίδα, εγώ ήμουν με τους παίκτες του που ήταν εκτός 18ης, ναι. Όταν δεν έχεις ρυθμό, δηλαδή ναι. όταν παίζεις, ξεκινάς να παίξεις μετά από καιρό, mm-hmm. έχεις πρόβλημα στο ρυθμό. Ναι. Δηλαδή για να αποκτήσει ρυθμό η ομάδα, ναι. ή ο παίκτης μάλλον να το πούμε διαφορετικά, mm-hmm. θέλει ημίχρονο, 60 λεπτό, όλο το παιχνίδι για να αποκτήσει ρυθμό. Αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα και περιμέναμε ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί 90 λεπτά έτσι. Ναι. Αλλά τα Γιάννενα χωρίς ευκαιρία μας κάνει ένα γκολ. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα το υπερήφανος ότι έχουμε, δηλαδή παίζε μόνο από ό,τι θυμάμαι, μόνο Σόζα έπαιζε από την ομάδα την Ιστορία. Μένει όμως και μια τσατίλα γιατί ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Ναι. Παίζει με παίκτη παραπάνω για πολλή ώρα. Σωστά. Είσαι καλύτερος συντριπτικά στο παιχνίδι, άρα μένει λίγο μια τσατίλα στο τέλος. Να σας πω για ποιο λόγο θέλαμε να προκριθούμε. Αυτοί οι παίκτες, δηλαδή οι δύο ομάδες που έχουμε, θα παίζανε στο κύπελο. Ναι. Το δεύτερο, θα είχαν και μια τονωτική ένεση από άποψη σπράξεων σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Σάφως. Αυτά είναι τα μείον. Αλλά τη στιγμή που φάγαμε ένα τόσο κρύο γκολ, λέμε υπάρχει αυτή η πικρία. Υπάρχει πικρία, αλλά ο στόχος μας είναι, όπως είπαμε, το πρωτάθλημα. Και εκεί θα είμαστε, πιστεύω, όπως πάμε, mm-hmm. γιατί όταν τα συζητούσαμε το καλοκαίρι, λέγαμε ότι αλλάξαν πολλά πράγματα. Ναι. Και ο κύριος Σπανός και ο κύριος Μυροφορίδης τότε τα αλλάξανε. Την προσπάθεια αυτή τη βλέπουμε όλοι. Και αυτοί που γνωρίζουν, και αυτοί που δεν γνωρίζουν, και αυτοί που αγαπάνε, και αυτοί που δεν αγαπάνε, mm-hmm. και αντίζηλοι και τα λοιπά. Γιατί mm-hmm. έχουμε ένα μείγμα Αριανών. Ένα μείγμα. Mm-hmm. Άρης είσαι πάντα. Mm. Δεν άρεις να είσαι μέσα και όταν είσαι έξω να μην είσαι άρεσε. Άρεσε είσαι πάντα. Mm. Πάντως γενικά βλέπουμε, κύριε Κάγκαλη, ξέρω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτό, ότι ο κόσμος αρχίζει να περιβάλλει με εμπιστοσύνη αυτή την ομάδα και βλέπει ότι υπάρχει μια αλλαγή και η αλλαγή είναι προς το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Το νιώθει, το βλέπουμε, ναι, δηλαδή. Βέβαια. Η αλλαγή όχι είναι προς το καλύτερο, η αλλαγή είναι 180 μοιρών. Mm. Έχουμε παίκτες αγωνιστές. Να σας πω ότι κάποια στιγμή πώς σηκώνει το γήπεδο στον αέρα που λέμε εμείς, ναι. Ένας παίκτης αν κάνει ένα 2-3 τάκλιν, το γήπεδο σηκώνεται. Ναι. Δηλαδή ο Αριανός θέλει την προσπάθεια και ας μην κερδίσει, ας χειροκροτήσει. Ναι. Τώρα έχει προσπάθεια μεγάλη. Δεν αφήνεται καμία παλιά, είναι όλα καλά. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή και ένα άσχημο αποτέλεσμα. Τι, έρχονται εδώ, θα καθίσουν στην άμυνα, κάποια στιγμή θα μπαίνει κάποιο... Το πρωτάθλημα είναι. Ναι, βέβαια. Εκεί πρέπει να δείξουμε τόσο που θα το ξεπεράσουμε. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο έχουν τον τρόπο να το ξεπεράσουν. Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε 34 νίκες, δεν είναι δυνατόν. Καλά, ασφαλώς, ούτε η Μπαρτσελόνα δεν κάνει 34 νίκες. Δεν είναι δυνατόν, κάποια στιγμή, είτε από ατυχία αυτά κτλ. Αλλά είμαστε τώρα στο να κερδίσουμε την Κυριακή, γιατί να σας πω κάτι και να το σημειώσετε. Ναι. Τα πρωταθλήματα παίρνονται από τα μικρά παιδιά, από τα μικρά παιχνίδια. Μάτς. Ναι. Τα μικρά τα μάτς παίρνονται τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, όταν κερδίζεις τους μικρούς, το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Ναι, αυτά είναι τα ύπουλα μάτς που λέμε, όπως τις Κυριακές με το Κισαμικό. Ναι, αυτά. Το Κισαμικό, αυτούς που λες ότι το έχω κερδίσει, δεν είναι έτσι. Θέλει προσπάθεια. Θέλει ίδια προσπάθεια με το ντέρμπι. Απλώς το ντέρμπι ο παίχτης είναι όλη την εβδομάδα 100%, ενώ τώρα υπάρχει μια, όχι χαλαρότητα, αλλά λες παίζουμε το Κισαμικό ή παίζουμε τον Απόλλων Λάρισας, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω να πω για αυτές τις ομάδες, αλλά είναι οι μικρές ομάδες πρωταθλήματος. Ναι. Τα πρωταθλήματα, να ξέρετε, παίρνονται από αυτά τα παιχνίδια. Θα πάμε στη Δράμα είναι ντέρμπι, θα έρθει Όφη είναι ντέρμπι, θα πάμε στο Αγίου είναι ντέρμπι, θα πάμε στην Κρήτη είναι ντέρμπι, θα έρθουν τα Τρίκαλα είναι ντέρμπι. Ναι. Αυτά εδώ είναι τα ντέρμπι. Τα μικρά τα παιχνίδια όμως θα μας δώσουν το πρωτάθλημα. Ναι. Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Είδατε κι εσείς χθες και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου ότι ο Άρης δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε από το ξεκίνημα, ότι διαθέτει 24-25 ποδοσφαιριστές που όλοι εν δυνάμει θα μπορούσαν να παίξουν την ενδεκάδα βασική. Δεν υπάρχει αντικατάστατος, ή να το πω διαφορετικά. Αν δείτε όλες τις φωτογραφίες που έχουμε εκεί στον Άρη, mm-hmm. όλων των ετών, από τη μέρα που δημιουργήθηκε ο Άρης, δεν υπάρχει φωτογραφία πάνω από 23-24 παίκτες, 22. Ναι. Μετρούσα εδώ τη δικιά μου την ομάδα 22. Ναι. Θα τσεύσκι μιλάω. Ναι. Μετά ο 23, μετά ο 21, μετά ο 24. Τώρα μετράμε 30. Ναι.
είναι καλό. Απλώς η διαχείριση είναι άριστη από τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μηροφορίδη. Mm-hmm. Πολύ άριστη. Δηλαδή, για να έχεις, σε δίνει, θα μπεις, θα παίξεις. Δηλαδή, παρόν παράδειγμα τον Τούνι. Έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο του Εργοτέλη. Έρχεται να μπει. Εγώ χωρίς, χθες το συνάντησα, του λέω Μάρκο, θες για να μπορέσεις να προχωρήσεις άλλα δύο μάτς. Δηλαδή, θα πεις ένα ημίχρονο, θα παίξεις ένα παιχνίδι, θα πας στο άλλο από την αρχή, θα βγεις αλλαγή. Ο κάθε παίχτης που λείπει θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό το θέμα είναι ότι πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να παίζουν οι 9, οι 10, οι 11, 5, 6 παιχνίδια και να έρθει ένας από τον πάγκο. Θα σε δώσει, αλλά θα σε δώσει και στη διάρκεια. Δηλαδή θέλει συμμετοχή και πάλι συμμετοχή. Αυτό θέλω να πω. Για τον παίχτη μιλάω πάντα. Ναι. Για να δει το ρυθμό του. Πιο πολλές αγκαλιές με τον Τζανακάκη κάνατε όμως. Τα είδα όλα εκεί δίπλα. Όχι, όχι, τον Τζανακάκη. Μπροστά μου ήταν ο Μουμίν με τον Πασά. Ήμασταν στη Σουήτα. Στη Σουήτα και... Τζανακάκη. Εκεί μόλις είδε τον Τζανακάκη, αγκαλιές, φιλιά. Εκεί κάτι έπαιξε εκεί τώρα. Μιλούσες πέρυσι τον προπονητή για να τον βάζει πιο συχνά, κάτι γινόταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν θα πω εδώ τώρα, Γρηγόρη, με επιτρέψεις και τον Ενικό, ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, δεν θα αποκαλύψω το όνομά του, μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα, μας λείπει ο Γρηγόρης ο Κάκας πολύ. Λοιπόν, να σας πω... Μήπως το λένε Μανώλη. Να σας πω τι γίνεται. Με όλα τα παιδιά έχω επαφή. Δηλαδή, ο Μανώλης ήμουνα στο παιχνίδι που χτύπησε και ένιωσα ότι χτύπησε σοβαρά, το βράδυ μιλήσαμε 2-3 φορές. Πέρα τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είσαι απ' έξω. Ότι θα βοηθήσει τον ανάγκουλο, το βοηθάει στο στρατό. Δηλαδή όποιος με παίρνει τηλέφωνο, εγώ είμαι Άρης. Είμαι στη διάθεση του κάθε παίχτη. Έφυγα για κάποιους λόγους, οι οποίοι θα αναφερθούν μάλλον στο τέλος της χρονιάς, θα τα πούμε και αυτά. Παρεξήγηση δεν έγινε, κανείς δεν φταίει, με συναντάω στον δρόμο ο κόσμος, όχι με Μηροφορίδη, σε ίδιους τα λοιπά. Καμία σχέση με τον Παύλο μιλάμε, συναντιόμαστε κτλ. Με τον coach, τον έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι από τη στιγμή που είσαι έξω τον Άρη να αρχίσεις να λες ή ακούμε και τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε, βάζει και τα βάζει και λέγαμε, κάναμε τους λογαριασμούς και κάποια στιγμή το μόνο στεναχώρια μου που χθεσινή είναι ότι κάποια στιγμή αν βγαίναμε και παίζαμε με τους 5 πρώτους θα είχαμε και άλλα 150 χιλιάρια στο ταμείο. Ναι, αυτό ήταν το πιο... Ναι, δηλαδή η στεναχώρια είναι πιο πολύ αυτή και τα παιδιά που δεν παίζουν, θα παίζανε στο κύπελο. Θα παίζανε τουλάχιστον ένα δύο παιχνίδια και μπορεί να προχωρούσαμε. Αυτό είναι. Αλλά το υπερήφανο το είπα, γιατί έβλεπε τον Άρη και το χαιρόσουνα. Χθες έβλεπα, ας πούμε, και χαιρόμουν εγώ τα παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι έδειξε χθες ο Άρης σε όλη την ποδοσφαιρική κοινωνία, την ελληνική, ότι είναι ομάδα Super League ξεκάθαρα. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, σκεφτούμε ένα πρωτάθλημα του χρόνου με Άρη, με Όφη με κόσμο, με Δράμα με κόσμο, με Πανχαϊκή με κόσμο, δηλαδή βλέπω τα Τρίκαλα, δηλαδή βλέπω, είπα, αυτές τις ομάδες που έχουν κόσμο. Ναι. Βλέπουμε τώρα ομάδες οι οποίες κάνουν 150 εισιτήρια, 180 εισιτήρια, αυτά τα έχουμε πολλές φορές. Αλλά για να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει να ξαναρθούν αυτές οι ομάδες, δηλαδή είναι 5, 2 φέτος, 2 του χρόνου κτλ. Για να φτιάξουμε να πάμε στα παλιά. Ναι. Ο κόσμος βλέπετε, όχι συμπαραστέκεται, είχαμε 10.000 κόσμο με την Πανχαϊκή. Τώρα την Κυριακή πάλι θα έχουμε. Κερδίζουμε, πάμε στη Δράμα, συζητάμε στον δρόμο, θα είμαστε 5.000 λένε οι Αργιανοί. Και εγώ πιστεύω ότι θα πάμε αρκετοί. Απλώς μην υπάρχει πρόβλημα με κάποια άσχημη εμφάνιση ή μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα άτυχο αποτέλεσμα. Πρωτάθλημα είναι. Ναι. Μετράμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, το ξέρετε καλά, το ξέρεις καλά, Γρηγόρη, ο Άρης έχει ένα θέμα στη διαχείριση ενός στραβού αποτελέσματος. Έχει ο οργανισμός που λέγεται Άρης, ακόμη δεν έχει καταφέρει να. Είναι άλλο στραβό αποτέλεσμα όμως αν έχεις 6 στα 6, 18 βαθμούς και είναι άλλο στραβό αποτέλεσμα αν έχεις 12 βαθμούς. Εντάξει. Σωστό. Απλώς εγώ λέω ότι το άσχημο, φέτος έχουμε ένα πλεονέκτημα, ότι έχουμε δύο ανθρώπους στο γήπεδο, τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μηροφορίδη. Μα πώς, αφού μαλώσατε με αυτούς σας διώξανε, μιλάτε καλά λόγια. Όχι. Μα δεν συμφέρει. Καμία σχέση. Δεν κάνουμε νούμερα, Γρηγόρη, έτσι. Πες κάτι καλά, Πινελίκη, τον Μηροφορίδη. Καμία σχέση. Βρε, εμείς το ξέρουμε. Απλά ο κόσμος μπαίνει σε τέτοια τρυπάκια. Αυτό είναι. Όχι. Λέω ότι είναι δύο άνθρωποι έμπειροι, οι οποίοι αλλάξανε το DNA του Άρη αυτοί οι δύο, να ξέρετε. Να λέω αυτά τα πράγματα και δεν τα λέω μόνο σε εσάς, τα λέω σε όλο τον κόσμο. Υπομονή θέλει, λέγαμε το καλοκαίρι, υπάρχουν προβλήματα, θα βρούμε λύσεις, τον οικονομικό με τις εισπράξεις θα τελειώσει και αυτό και του χρόνου θα είμαστε Super League
με βλέψεις για Ευρώπη. Γιατί το είπα και άλλη φορά, ο Άρης δεν μπορεί να παίζει Super League και να είναι 7ος 8ος. Ο Άρης πρέπει να είναι 2ος, 1ος, 3ος, εκείνη η θέση του. Έτσι είμαστε όλοι οι Αργιανοί. Με τα παιδιά που μιλάτε και τα είπατε και χθες στο γήπεδο, με τα παιδιά που ήταν εκτός από τι σας λένε έτσι, πώς τα βλέπουν τα πράγματα φέτος, είναι και αυτοί αισιόδοξοι? Βέβαια, καταρχήν υπάρχει πνεύμα νικητή. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, όταν έχεις πνεύμα νικητή. Το πνεύμα νικητή δείχνεται και σε όλες τις κόντρες. Δηλαδή, έχουμε επιθετικούς που λες, σκέφτεσαι αν είσαι μπακ και σε έρχεται και σε περσάρι ο Πασάς, ο Κάσος, ο Καπνίδης, ναι, ο Μπαρκάν, ο οποιοσδήποτε επιθετικός. Και εδώ θέλω να πω τώρα, ναι, θα το πω όμως εσύ τώρα, να σου το πω πριν με κάνει την ερώτηση. Ναι. Όταν ήρθε ο Πλατέλας, ναι, ναι, άκουσα σχόλια, τι τον πήραμε αυτόν, έχουμε. Πλάγιους, Κάσο, Μπαρκάν, Πασά, Μιλούνοβιτς, Ντούνι. Ναι, έχουμε 7-8 Ντούνι κτλ. Και θέλω να πω τώρα, θα το πω ότι η προσωπική μεταγραφή του Καρυπίδη κάνει τη διαφορά. Γιατί λέμε κάποια στιγμή ο πρόεδρος έφερε τον Τζιμπούρη, έφερε και ο Νέντε Βοράνο. Τώρα όμως κάνει τη διαφορά αυτός ο παίκτης. Ναι, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά, έτσι. Ναι, ναι. Μπράβο. Αυτό κάνει τη διαφορά. Του το είπα προθέσει του πρόεδρου. Λέω πρόεδρε, εγώ του πω, όχι, λέει Γρηγόρη, μην το πεις, λέει, γιατί θα ταράξουμε την ομάδα. Λέω, τι θα ταράξουμε, λέω, το πω μετά από 2-3 μήνες. Το λέω σήμερα. Ναι. Γιατί είναι γεγονός. Εντάξει, δεν ταράζουμε τίποτα. Ούτως ή άλλως συνένεση και το τεχνικό team δεν είναι κάτι που το έκανε από το κεφάλι του μόνο. Ο Πλατέλας βέβαια μου είπε, εσύ Γρηγόρη, εγώ έφυγες εσύ. Λέω, δεν πειράζει. Γιατί όταν παίξαμε την ΑΕΚ φιλικό, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για πέσει μια κερκίδα στον Ανέστη, ναι, το λέω, το δίνω το χέρι, λέω, Βαγγέλη, θα έρθεις. Με κοιτάει στα μάτια, λέει, τι είναι αυτό. Λέω, έρθεις στον Άρη. Πέρυσι παίξαμε το φιλικό. Και έρχεται αυτός, και λέω, δεν πειράζει. Λέω, δεν πειράζει, είμαστε εδώ, εμείς είμαστε μια ομάδα. Μια οικογένεια είναι Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και το καλός παίκτης φαίνεται μέσα στο γήπεδο και η χρησιμότητα που έχει. Δηλαδή ένας εναντίον ενός, γκορτζής, ηρεμή, τα λοιπά, καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Δηλαδή κάνει διαφορά, λέμε, τα τρεξίματα, αλλά και αυτός έχει κάποια πλεονεκτήματα που ξεχωρίζει μέσα στο γήπεδο. Και όλα τα παιδιά, δηλαδή ήταν η τούρτα και βάλαμε το κερασάκι με τον Πλατέλα. Όντως, όντως. Αυτό θέλω να πω. Αυτό γι' αυτό το αναφέρω. Mm-hmm. Όχι ότι δηλαδή ότι οι άλλοι παίχτες. Έχουμε ένα φοβερό σύνολο. Φοβερό σύνολο. Όποιος και να λείψει δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Φάνηκε με τον Ντούνι. Βγήκε το παλικάρι, πήραμε το διπλό στο Εργοτέλη. Κι άλλος θα βοηθήσει. Κι άλλος θα βοηθήσει. Αρκεί τα παιδιά να έχουν ηρεμία. Είπε ο κ. Σπανός, ο Ντούνις δεν έκανε, ηρέμησε, ήταν ήρεμος, δούλεψε, προσπάθησε, το δώσα την ευκαιρία, την άρπαξε τα μαλλιά. Έτσι θα γίνει και με άλλους παίκτες. Να ξέρετε. Mm-hmm. Είστε αισιόδοξοι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εντάξει, με τον κύριο Καρυπίδη μιλάτε, δεν νομίζω ότι. Βέβαια μιλάμε. Δεν λέει καταρχήν, δεν έχουμε αρρώσει με κανέναν. Ναι. Τώρα το τι έγινε, το τι θα γίνει, κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε. Ναι. Κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Εγώ είμαι Αργιανός και θα είμαι Αργιανός. Ναι, και το γεγονός ότι συνεχίζεστε, έρχεται στο γήπεδο και είστε στο πλευρό και της ομάδας και των παικτών, αυτό το αποδεικνύει. Δεν και δεν έχει υπογράψει κανένας συμβόλο διαβίου με τον Άρη. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, σας είπα, την προσφορά. Η προσφορά είναι. Πήραμε, δηλαδή δώσαμε και δεν πήραμε. Δώσαμε 10 και δεν πήραμε τίποτε. Αυτό είναι το θέμα. Και το λέμε τώρα. Δεν χρειάζεται. Τώρα οι αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα ξέρουν τι γίνεται. Όχι, το έχουμε επισημάνει κι εμείς. Το έχουμε επισημάνει κι εμείς. Και δεν είναι τώρα να τα γένια μας να τα βλογάμε που λέμε. Τέλειωσε. Εγώ είμαι στη διάθεση του Άρη 24/24. Όποιος να με πάρει θα τρέξω. Καταλάβατε. Δεν έχει σημασία τώρα γενικός αρχικός κτλ. Είναι ότι είσαι Αργιανός, χαίρομαι, βλέπω τα παιδιά. Πιο πολύ είναι τα παιδιά μου. Δηλαδή τα βλέπω τα παιδιά και χαίρομαι. Μετά το Μουμίνε, θα σας πω Πασά, ο Τζανακάκης, ο Ντούνης, ο Ματζάρης, τα παιδιά με χαιρετήσαν. Το λέω πως με αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι χαρά για μένα μεγάλη. Ακόμα και ο κύριος Ορφανίδης, ο κύριος Καρυπίδης, τα γραφεία, αυτά όλα για μένα είναι μεγάλη υπόθεση. Με τον Πιπερίδη έχετε κολλητηλίκια. Είχαμε στην αρχή που ήρθαμε κόντρα κάμιο τρεις μήνες, με λέει ο Ζουμπούλης, τι γίνεται εσύ με τον Πιπερίδη, νομίζετε να χωριέσαι, λέω καλύτεροι φίλοι θα γίνουμε. τα βρήκαμε μετά, με καθυστερούσε τα δελτία, με έκανε αυτά κάτι, με λέω εσύ Πιπερίδη, λέω πιο γρήγορα αυτά. Πιο γρήγορα. Το βρήκε το ρυθμό του Μίτσος. Αγκαλιές είμαστε τώρα. Έτσι. Ωραία. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ όμορφα έτσι που μας είπες. Και χαιρόμαστε που επιδεικνύεις έτσι τέτοια. Εγώ θα την πω αργιανοσύνη και δεν είναι υπερβολή αυτό. Και επειδή ο Άρης έχει πληγεί από την εσωστρέφειά του
και από ανθρώπους που δηλώνουν αριανοί αλλά κάνουν άλλα πίσω από την πλάτη της ομάδας. Εσύ τουλάχιστον, παρότι έφυγες, εγώ θα πω με άκουμψο τρόπο, από την ομάδα, συνεχίζεις και είσαι στο πλευρό της. Δεν πειράζει και είπαμε, όταν είσαι αριανός, είτε είσαι μέσα είτε είσαι έξω, όταν είσαι έξω είναι ακόμα πιο... θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Σας είπα, ακόμα θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια σας απ' έξω και μεγαλύτερη βοήθεια. Ευχαριστώ. Και ό,τι μου ζητηθεί είμαι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.